Έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι πάνω σε αυτό αναφέρθηκε και η fake σκορδά. Ναι. Τι ακριβώς είπε? Δεν είναι το θέμα τι είπε, είναι το θέμα πώς το είπε. Δηλαδή? Γιατί φάνηκε ότι κάτι την ενοχλούσε την ώρα που το έλεγε. Για την Σύση Χριστίδου είπε τα καλύτερα, ότι είναι πολύ καλή, ναι, ότι την εκτιμάει, αλλά ο τρόπος που τα έλεγε έδειχνε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως κάτι προσωπικό της. Για να ακούσουμε. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, εκπροσωπώ τα παιδιά μου, δεν έχω έρθει εδώ, δεν έχω φτάσει εδώ για εμένα, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά στα παιδιά. Καταλαβαίνουμε όλοι και αισθανόμαστε όλοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα πολύ λεπτό και αισθανόμαστε όλοι πάρα πολύ άβολα. Είναι το πολύ ίδιο άβολη. Και η ίδια. Το ίδιο και όλα τα ζευγάρια και οι μαμάδες που έρχονται σε αυτή τη θέση ή και οι παπάδες, δεν το λέω γιατί παίρνω θέση. Από εκεί και πέρα υπάρχει λόγος. Δηλαδή για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, για να φτάσει η Χριστίδου σε αυτό το σημείο, υπήρχε ένα σημαντικό. Υπάρχει μια απόφαση φυσικά. Λόγος. Που αυτή σεβόμαστε, αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Θέλω να κάνω λίγο μια ερώτηση. Θα μπορούσαν να μην πάνε, το σκεφτόμουν χθες. Βεβαίως. Δηλαδή από τη μία σκεφτόμουν ότι παρότι κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραία, η Σύση Χριστίδου και ο Θοδωρής Μπαρατίνης, που είναι ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής. Είναι δύο προβεβλημένα πρόσωπα. Παρότι κάνουν αυτή τη δουλειά και σίγουρα θα υπήρχε το ενδιαφέρον από την πλευρά των δημοσιογράφων, που να πούμε και εναντεσού, τυχαία βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι εκεί. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι τωρινή. Έτυχε τώρα να εκδικαστεί αυτή η απόφαση. Ήταν από σωστά. Αναβολή συγκεκριμένη. Δηλαδή πάει αναβολή, δεν ξέρεις πότε θα είναι. Μπορεί να ήταν και τα Χριστούγεννα. Έτυχε λοιπόν κάποιοι δημοσιογράφοι να ήταν εκεί για άλλα για θέματα. Υποθέσεις. Αυτό ναι. Με ενημέρωσαν τα ήτανε παιδιά. Ήταν στο κτίριο το οποίο γίνονται οι ανακρίσεις και περιμέναν κάποιες προσαγωγές για θέματα που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο. Και έτσι λοιπόν και βρέθηκαν εκεί και τους είδανε. Το θα μπορούσαν να μην θα ήταν μπορούσε εκεί. Να μην πάει κανένας από τους δύο. Θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν απλά και μόνο από τους δικηγόρους τους. Και θέλω να σου πω ότι μέσα στη δικαστική αίθουσα και στη συγκεκριμένη δίκη, αλλά σε όλες αυτές, είναι πολύ άβολα και τα όσα ακούγονται. Και είναι δημόσια. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε να τα ακούσει και να ξέρει τι έχει γίνει. Προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία που αφορούν τη δουλειά μας. Στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά μας. Στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές μας. Την προσωπική μας ζωή. Τα αυτοκίνητά μας. Τα σπίτια μας. Δηλαδή, ξετυλίγεται όλη η προσωπική σου ζωή και ο ένας τα λέει ο μηνυτής για να υποστηρίξει τη μήνυση που έχει κάνει και ο μηνυόμενος για να υποστηρίξει τη θέση του και να αμυνθεί για τις κατηγορίες τις οποίες έχει. Ναι, τέλος πάντων, αν δεν το έχει περάσει κάποιος αυτό, αυτή τη διαδικασία, αυτή τη διαπόμπευση, αυτούς τους πομπόδεις τίτλους που είναι σχεδόν θρίλερ, δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου. Εσύ τώρα καταλαβαίνω, σκέφτεσαι τα δικά σου. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω σάλιο. Απλώς δεν είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Mm. Γιατί εγώ κρατώ αυτό που πεις εσείς. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ, γιατί υποστηρίζω τα παιδιά μου. Και όσες από εμάς έχουμε χωρίσει, ξέρω ότι είναι πολύ σκληρό από την ώρα που αρχίζεις και μετράς τα ποσά για να γίνει το συμφωνητικό με τον μπαμπά. Εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι σκληραίνει το πράγμα. Και φτιάχνεις ένα χαρτί, ένα συμφωνητικό που αρχίζεις το παιδί σου να το βλέπει σε ποσά. Για μένα ήταν ό,τι πιο σκληρό έχω βιώσει στη διαδικασία του διαζυγίου. Όταν όμως μία γυναίκα μεγαλώνει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, το ξέρω ότι η Σύση αυτή τη στιγμή νιώθει δύσκολα για τα παιδιά της, όμως ναι, οφείλει να τα υπερασπιστεί γιατί είναι για τη ζωή τους. Είναι πρακτικό θέμα. Πρέπει οι γυναίκες να υπερασπιζόμαστε αυτό το δικαίωμα, γιατί δεν είναι για μας, το γράφει και το ρημάδι το χαρτί. Είναι διατροφή για το παιδί μας και πρέπει να τη διεκδικήσουμε, να την προστατεύσουμε και να μας τη δίνουν. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εκτιμώ έναν άνθρωπο που παρότι έχει δημοσιότητα και τα φώτα πάνω του, υπερασπίζει τον εαυτό του, γιατί ο νόμος είναι για όλους. Και δεν το αφήνει στην άκρη γιατί μπορεί κάποιος να γράψει κάτι. Δεν Μάλιστα. Σαν να της έρθει κάτι στο μυαλό. Και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέμε. Σαν να σκέφτηκε κάτι που την έκανε να παγώσει, να σταματήσει να μιλάει. Σαν να θέλει να αφήσει κάποια υπονοούμενα.
με τη σιωπή της. Η Σκορδά άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα με τη σιωπή της. Για τη σιωπή της, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λένε... Αφορούσε την ίδια. Αφορούσε κάποιο συγγενικό της πρόσωπο. Αφορούσε κάποιο άλλο φιλικό της πρόσωπο. Καλό θα είναι όμως, γιατί εγώ τη συμπαθώ, τη φαίει πάρα πολύ τη Σκορδά, να είναι πιο ξεκάθαρη, γιατί το μυαλό μας σε πολλούς χρήσεις του διαδικτύου και σε τηλεθεατές ήταν ότι είναι σαν να φωτογράφιζε το Γιώργο Λιάγκα. Την προσωπική της δηλαδή. Την προσωπική της ζωή. Εάν δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό να ξεκαθαριστεί. Μα θα σου πει, δεν μίλησα. Ξέρεις, αυτή θα είναι η απάντησή της. Κι όμως η σιωπή της ήταν σαν να μίλαγε. Θα σου πει, δεν μίλησα όμως. Καταλάβετε. Επειδή ο τρόπος... Πνίγομαι κιόλας. Με τρώνε κιόλας. Μιλήστε, δεν πίνω νερό, δεν γίνεται. Ναι, ήταν σαν να μίλαγε. Η σιωπή της είναι χρυσός στην προκειμένη περίπτωση. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι, θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κάνουν την ανάλυση. Είναι καλό να πει, εφόσον δεν ήταν για εκείνη. Τι σκεφτόταν. Τι σκεφτόταν για ποιο, για κάποιο φιλικό μου πρόσωπο. Ναι, γιατί μπορεί να είναι μια φίλη τη. Ναι, ας πούμε, για κάποιο συγγενικό. Για κάποιο συγγενικό πρόσωπο, για κάποια πολύ καλή τη φίλη. Η οποία έχει περάσει αντίστοιχα με αυτά που πέρασε η Σύση Χρυσίδου και πήγε στο δικαστήριο και δικαιώθηκε. Απλώς για να φύγουν αυτές οι αμφιβολίες, οι οποίες δημιουργούν ίσως κακό και στον Γιώργο Λιάγκα. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι άσχημο και για τον πατέρα. Όπως ακούγεται, να νομίζει ο καθένας του κάτι. Ενώ δεν υπάρχει. Ενώ δεν υπάρχει. Και είναι όλα σωστά. Και είναι όλα κανονικά. Γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα μεταξύ Φέη Σκορδά και Γιώργου Λιάγκα. Ότι είναι σωστός στις υποχρεώσεις του Γιώργου Λιάγκας και δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Όπως όμως άφησε με τη σιωπή της η Φέη και με αυτό το βαθύ αναστεναγμό, άφησε ένα υπονοούμενο που το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στη δική της προσωπική ζωή. Και όχι σε φιλική της ή συγγενική. Είναι καλό, Φέη μου, να το πεις για να μην υπάρχουν σκιές που είναι άσχημο για τον Γιώργο Λιάγκα, εφόσον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με αγάπη το λέμε και στους δύο. Σε σένα, για να προστατευτεί ο Γιώργος Λιάγκας, εφόσον όλες τις πληροφορίες λένε ότι είναι σωστός στις υποχρεώσεις του απέναντι στα παιδιά. Είναι αμαρτία να υπάρχουν αυτές τις σκιές. Που μπορεί και αθελά σου να έχει γίνει. Να πάω και θέλω κάτι άλλο και ναι. Ή ένα συγγενικό σου, πολύ κοντινό σου πρόσωπο.